Σε έξαρση βρίσκεται η γρίπη Α με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να ανέρχονται στα 168, ενώ οι 95 περιπτώσεις αφορούν παιδιά κάτω των 15 ετών. Τα περιστατικά αυτά αφορούν περιπτώσεις οι οποίες έχουν νοσηλευτεί. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ένα περιστατικό, αλλά νοσηλεύονται και άλλοι ασθενείς σε κανονικούς θαλάμους. Σε εγρήγορση βρίσκονται στο Υπουργείο Υγείας, αφού η δραστηριότητα της γρίπης Α αναμένεται να κορυφωθεί και τα κρούσματα θα αυξηθούν. Αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες υπάρχει ιδιαίτερη δραστηριότητα της γρίπης Α, αλλά είναι κάτι αναμενόμενο. Περιμένουμε την κορύφωση του φαινομένου. Συνήθως τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό των περιστατικών. Τα φετινά περιστατικά γρίπης Α, σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντίνου, έχουν υπιότερη κλινική εικόνα σε σχέση με πέρσι, ενώ αυτή την περίοδο παρατηρούνται διάφορες ιώσεις, κυρίως του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, οι οποίες χαρακτηρίζονται από βήχα, πυρετό και αδιαθεσία. Περίπου τα μέτρα είναι τα ίδια. Είναι η ξεκούραση, η λήψη πολλών υγρών, πολύ καλά μέτρα ατομικής υγιεινής. Όταν φταρνιζόμαστε ή βήχουμε, προσπαθούμε να καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη και πλένουμε πάρα πολύ καλά τα χέρια μας και κάνουμε χρήση αντισηπτικών. Το Υπουργείο Υγείας τονίζει ότι ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη είναι το αντιγρυπικό εμβόλιο και καλεί όλα τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και δεν έχουν εμβολιαστεί να αποταθούν στον προσωπικό τους ιατρό, αφού υπάρχει διαθεσιμότητα εμβολίων.